Μαζί μας ο Πασαδόρος του ΠΑΟΚ, ο Δήμα Φιλίππο. Δήμα, καλησπέρα από το Λίμπερο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα. Σε καλή κατάσταση? Πιστεύω πως είμαστε, ναι, είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα απέναντί μας, που και αυτή θα μας βγουν στους ομίλους. Αλλά πιστεύουμε έχουμε την ευκαιρία, έχουμε την ομάδα, ότι μπορούμε να αποκριθούμε και να περάσουμε στους ομίλους της Champions League. Κατά τα ψέματα, οι Τούρκοι που αντιμετωπίσατε ήταν πάρα πολύ δεμένη ομάδα και πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, το γεγονός ότι ανταπεξήλθατε έστω και οριακά σας δίνει ψυχολογία εν ώψη του γύρου που έρχεται τώρα με τους Γερμανούς. Σίγουρα, οι Τούρκοι ήταν μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Ξέρουμε ότι σχεδόν όλη η ομάδα τους είναι στην Εθνική Τουρκίας. Παίζουν πολλά χρόνια μαζί και αυτό φάνηκε πιστεύω και στο γήπεδο. Αλλά και εμείς πιστεύω ότι παίξαμε πολύ καλό βόλεϊ. Ήταν μετά από πολύ καιρό ένα δυνατό παιχνίδι για να τεκάρουμε και εμείς τις δυνατότητες της ομάδας μας. Πιστεύω παίξαμε καλό βόλεϊ και προκριθήκαμε. Ψυχολογία σίγουρα είναι στα ύψη. Ξέρουμε ότι ο Κοκόρος μας περιμένει να κερδίσουμε και αυτά τα δύο παιχνίδια που έχουμε για να δώσουμε και λίγο χαρά και να περάσουμε στους ομίλους του Champions League. Πόσο δύσκολο είναι για μια ομάδα καινούργια που ψάχνεται να αντιμετωπίσει μια ομάδα που έχει τόσο μεγάλη συνοχή? Γιατί κακά τα ψέματα, το βόλεϊ είναι και ένα άθλημα ψυχολογίας, εντάξει. Και όπως και να το κάνουμε, αυτοί που έχουν τη συνοχή έχουν και την καλύτερη ψυχολογία συνήθως. Εντάξει, δεν είναι πάντα έτσι. Εμείς έχουμε μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Έχουμε 14 παίκτες που μπορούν να παίξουν ανά πάσα στιγμή. Γνωριζόμαστε και εμείς μεταξύ μας. Και εγώ με τον Μίτα, με τον Τζούς, παίζαμε μαζί και στην εθνική ομάδα. Βλέπουμε πάρα πολλές κλάσεις προπονήσεις για να βρούμε πώς να πω την ταυτότητα της ομάδας. Πιστεύω ότι σιγά σιγά φαίνεται και στο γήπεδο. Και το καλό είναι ότι στις δύσκολες στιγμές που έχει η ομάδα μέσα στο παιχνίδι δείχνουμε ένα χαρακτήρα από μαχητών. Και τι έχω ξαναπεί και πιο πολύ, ότι αυτή η ομάδα έχει δυνατούς χαρακτήρες μέσα στο γήπεδο και φαίνεται, πιστεύω, αυτό, γιατί όλοι θέλουμε να κερδίζουμε, είμαστε μια ομάδα νικητών και με αυτό πιστεύω ότι θα βγει σε καλό και μέσα στο γήπεδο. Φανταζόμαστε ότι ήταν πολύτιμο για την ομάδα να πάρει ανάσες στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή, που δεν είχε πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Ναι. Είχαμε και λίγο περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε σε κάποια άλλα κομμάτια του παιχνιδιού μας. Πήραμε και μια μέρα ρεπό. Γεννήσαμε τις μπαταρίες μας και είμαστε έτοιμοι για τη μάχη που θα γίνει αύριο. Έχετε εικόνα, φαντάζομαι, εντάξει, έχετε, για το αν είναι μια ομάδα με άλλα χαρακτηριστικά αυτή που θα η Γερμανία από τους Τούρκους? Μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση των ομάδων? Τι να περιμένουμε? Είναι πάνω κάτω, ναι, είναι πάνω κάτω σε ένα ίδιο επίπεδο, γιατί εδώ που φτάσαμε όλες οι ομάδες θέλουν να προκριθούν, έτσι. Όλες οι ομάδες είναι δυνατές, έχουν κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Αυτή η ομάδα έχει καλή υποδοχή. Οι Γερμανοί έχουν δύο παίκτες, ένα ακραίο και ένα διαγώνιο, που εκεί βασικά είναι όλο το παιχνίδι τους. Το προπονητικό team τους έχει αναλύσει, ξέρουμε πού μπορούμε να πατήσουμε και πιστεύω ότι θα το κάνουμε αύριο στο παιχνίδι. Έτσι όπως βλέπεις, Σαφράνοβιτς, που προπονήσεις είναι ok, γιατί κατά τα ψέματα η εμπειρία του είναι απαραίτητη για την ομάδα. Ειδικά στην εμπειρία. Ο Σαφράνοβιτς είναι ένας παίκτης κλάσης, δίνει μια ηρεμία στην ομάδα. Το παιδί σιγά σιγά μπαίνει στις προπονήσεις και θα δούμε αύριο πώς θα είναι. Δήμα, φαντάζομαι περιμένετε και αρκετό κόσμο, έτσι δεν είναι? Στηρίζει ο κόσμος, αλλά είναι παιχνίδια που παίρνετε ενέργεια πολύτιμη από την κερκίδα. Και φαντάζομαι περιμένετε και εσείς αύριο περισσότερους από κάθε άλλη φορά ενδεχομένως. Εμείς τους θέλουμε κοντά μας, μας βοηθάει, το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Εμείς το νιώθουμε αυτό, τους θέλουμε κοντά μας. Μακάρι να έρθει όσο περισσότερο κόσμο βοηθεί το Παλατάκι. Και τους περιμένουμε για να δώσουν, να τους δώσουν λίγο χαρά και εμείς να πάρουμε την ενέργεια που μας δίνει για να αποκριθούμε όλοι μαζί στους ομίλους του Champions League. Οι σχέσεις σου, πάμε λίγο στο ποδοσφαιρικό, αλλά συνδέεται κιόλας και με σένα. Οι σχέσεις σου με τον Γιώργο Σαββίδη και τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ ποια είναι? Γιατί βλέπουμε κατά καιρούς μιλάτε, έχετε επικοινωνία και δεν κρύβει και ο Γιώργος Σαββίδης την εκτίμηση και την συμπάθεια που σου έχει. Εντάξει, γνωριζόμαστε κάποια χρόνια με τον Γιώργη, κάνουμε παρέα όταν έχετε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Είναι φίλος και με τα παιδιά, με τους Ουκρανούς από το ποδόσφαιρο, με τον Σάχοφ, με τον Ζένια. Κάνουμε παρέα όσο μπορούμε, μένουμε και κοντά.
Εντάξει, δεν θέλω να σταθώ σε κάτι περισσότερο. Αυτά θέλω να τα κρατήσω. Ξέρεις. Έχουμε κάποια σχέση, έχουμε κάποια φιλία και δεν θέλω να τα βγάζω προς τα έξω όσο μπορώ. Η προσαρμογή σου στην πόλη πώς είναι, γιατί κατά ψέματα είναι μια μεγάλη αλλαγή για σένα. Δεν είναι μεγάλη αλλαγή. Εννοείς μεγάλη αλλαγή με τις ομάδες που έκανα, έτσι. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή. Εγώ Θεσσαλονίκη την αγαπάω. Έχω τη δεύτερη μου οικογένεια εδώ πέρα. Είναι ο κολλητός μου, είναι το σπίτι του, είναι η μητέρα του. Εγώ κάθε καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Πάντα μετά από τη λήνη σεζόν έχουμε Θεσσαλονίκη και είμαι όλο το καλοκαίρι εδώ πέρα. Την πόλη τη ξέρω, η πόλη με ξέρει. Και πιστεύω αυτό είναι μεγάλο σύν για μένα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις, να μαθαίνω κάποια πράγματα για την πόλη, γιατί τη ξέρω τα πάντα. Ωραία. Και κυκλοφορώ άνετα. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι και πολύ δύσκολο. Τέσσερις δρόμοι είναι. Τέσσερις δρόμοι. Τι να πω, καλή τύχη να πούμε για το παιχνίδι εννοείται. Όλοι πιστεύουμε στις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Νομίζω ότι είναι τεράστιο βαντάζ το γεγονός ότι ξεκινάει από την αρχή της σεζόν με ένα ρόστερ πλήρες, γιατί κακά τα ψέματα τα προηγούμενα χρόνια το πηγαίναμε ανάποδα. Ξεκινούσαμε λάθος και το στρώναμε στη διάρκεια της σεζόν. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλή τύχη, καλή δύναμη, ό,τι και να δω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Τίμα. Γεια σας. Ο Τίμα Φιλίππο, λοιπόν.